Λοιπόν, εδώ είμαστε, Κρήτη σήμερα, επιστρέψαμε. Τελευταίο μέρος της εκπομπής, θα συζητήσουμε για πολιτικά. Θα συζητήσουμε για τα πολιτικά δρόμενα, θα συζητήσουμε για το τοπικό Πασόκ, που δεν ξέρω μέρη αν περιμένει και τον πρόεδρο να κατέβει ως ο Νούπο, προσεχώς. Να καλησπέρισουμε τον κύριο Λάμπρο Αντωνόπουλο, γραμματέα τη Νομαρχιακή Επιτροπή Πασόκ Ηρακλείου, κινήματος αλλαγής. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, να είστε καλά. Έρχεται. Θα έρθει ο πρόεδρος. Είναι πλέον ανακοινώσιμο ότι την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου θα κόψουμε την καθημερινή μας πίτα. Οπότε ο πρόεδρος θα μας τιμήσει με την παρουσία του και ο γραμματέας της Γενικής Πολιτικής Επιτροπής, ο Άντρας Σπυρόπουλος, και θα κοπεί η πίτα την Παρασκευή, όπως είπα, 16 Φεβρουαρίου, στο κέντρο Κουρίτας. Μάλιστα. Και στο περιθώριο της κοπής της πίτας θα γίνει και έτσι κάποια. Συζητάμε να γίνουν και κάποιες επαφές, κάποιες συναντήσεις με κάποιους φορείς από το Ηράκλειο με τον πρόεδρο. Όλοι το πρόγραμμα είναι προς συζήτηση, δεν είναι κάτι κλεισμένο μέχρι στιγμής. Και πολλά τα θέματα που έχουν ανοίξει. Πάρα πολλά, προφανώς, και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο. Οπότε ο πρόεδρος δίνει πάντα μια ιδιαίτερη σημασία στα προβλήματα του Ηρακλείου και της Κρήτης. Και οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό, ότι σε ό,τι του έχει ζητηθεί, είτε από εμάς ως κομματικό τοπικό όργανο, είτε από τους φορείς, είναι πάντα στο πλευρό μας. Λοιπόν, κύριε Αντωνόπουλε, ο πρόεδρος σας έρχεται 16 του μήνα, όπως είπατε. Ήρθε όμως τις προηγούμενες μέρες και ο Υπουργός Υποδομών, ο Χρήστος Σταϊκούρας, μάλιστα όλη η ηγεσία ουσιαστικά του Υπουργείου Υποδομών. Εσείς τώρα στο Πασόκ, πώς είδατε τις ανακοινώσεις, τις εξαγγελίες, τα όσα είπε ο Υπουργός? Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι εμείς στο Πασόκ είδαμε την κάθοδο Σταϊκούρα και όλου του επιτελείου του Υπουργείου με κάπως διαφορετικό βλέμμα από ό,τι το είδε όλο κάθε πολίτης του Ηρακλείου και της Κρήτης. Ουσιαστικά είδαμε ένα ξαναζέσταμα παλιών ανακοινώσεων. Δεν είχαμε την εξαγγελία κάποιου νέου έργου. Είχαμε τις εξαγγελίες των παλιών έργων και κάποιες εξελίξεις στα υφιστάμενα. Οπότε εκτιμώ ότι ήταν καθαρά επικοινωνιακή η κάθοδος του κυρίου Σταϊκούρα. Δεν μπήκε καν στη διαδικασία να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, των συναδέλφων σας, σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για την εξέλιξη αυτών των έργων, είτε για τα παράπλευρα έργα που πρέπει να δημιουργηθούν για να υποστηριχθούν αυτά που έχουν ήδη εξαγγελθεί. Ακόμη και στις πιέσεις του Περιφερειάρχη αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Οπότε εκτιμώ ότι όσα έργα ανέφερε και ο πακτολός χρημάτων, ο οποίος διαφημίζεται καθημερινά το επόμενο διάστημα σε όλα τα site, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήταν καθαρά επικοινωνιακό. Δηλαδή, έδωσε όμως για τον πλατή ποταμό, είπε ότι εξασφαλίστηκαν. Ο πλατής ποταμός είναι ένα έργο το οποίο βέβαια δεν είναι καινούριο έργο. Συζητιέται και σχεδιάζεται εδώ και 50 χρόνια. Είναι τεράστιο έργο, πολύ σημαντικό έργο. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Και παρά τις καθυστερήσεις, γιατί η μελέτη, αναθεωρημένη μελέτη του έργου αυτού ήταν έτοιμη από τον Ιούλιο του 2023 και υπήρχαν τεράστιες καθυστερήσεις συνεννόησης Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Υπουργείου. Από ό,τι φαίνεται, θα συμβασιοποιηθεί το έργο εντός του 2024. Προφανώς και υποστηρίζουμε και επικροτούμε αυτές τις κινήσεις. Ελπίζουμε να μην υπάρξει οι καθυστερήσεις και τα λάθη που έχουν γίνει στη διαχείριση του βόρειου οδικού άξονα. Που πάλι ξανά είχαμε άλλη μια εξαγγελία από ένα νέο υπουργό για το βόρειο οδικό άξονα και εκεί για το κομμάτι Χανίων Χερσονήσου, Χερσονήσου Νεάπολη, Νεάπολη Αγίου Νικολάου. Καμία αναφορά για την 15μηνη καθυστέρηση, για το δημοσιονομικό κόστος που δημιουργεί αυτή η 15μηνη καθυστέρηση. Καμία αναφορά για το οδικό δίκτυο προς Σιτία. Οπότε βλέπετε ότι αυτό ο ενιαίος βόρειος οδικός άξονας που συζητήσαμε φαντάζει ανέκδοτο πλέον. Και προφανώς να λέμε ότι το άνοιγμα των προσφορών των κατασκευαστικών εταιριών που ήταν κλεισμένα στο σιρτάρι επί 5 μήνες άνοιξαν μετά από πιέσεις των βουλευτών του Πασόκ της Κρήτης και του Περιφερειάρχη. Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει θα κόψει κορδέλα για τον βόρειο δικό άξονα. Μακάρι να την κόψει. Εμείς δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι λαϊκίζουμε ή θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση μόνο και μόνο για να καλλιεργήσουμε το κομματικό μας ακροατήριο. Μακάρι αυτά τα έργα να γίνουν άμεσα, γιατί η Κρήτη τα έχει ανάγκη χθες. Είμαστε ο φτωχός συγγενής μεταξύ των περιφερειών ανά την Ελλάδα. Είμαστε μια περιφέρεια η οποία παράγει όσο λίγες άλλες και προφανώς θα πρέπει να υπάρξει μια στήριξη στο θέμα των υποδομών που τόσο πολύ πονάμε. Εσείς ρεαλιστικά στο Πασόκ πότε βλέπετε να ξεκινάει ο ΠΑΚ, ενώ το μεγάλο τμήμα, το Χανιά Χερσόνησο, είναι και το πιο δύσκολο? Κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε εκτίμηση, γιατί βλέπετε ότι, σας είπα, κατατέθηκαν οι προσφορές των κατασκευαστικών εταιριών και κάναν 5 μήνες να προσφραγιστούν και να ανοίξουν και να δοθεί ανάδοχος προσωρινός. Δεν μπορούμε να έχουμε εκτίμηση για το πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα. Εμείς καταγράφουμε αυτά που λέει ο Υπουργός ή το επιτελείο και παραμένουμε και έχουμε έναν έλεγχο. Ως αντιπολίτευση οφείλουμε να έχουμε μια ελεγκτική στάση απέναντι στα δεδομένα και στις πράξεις της κυβέρνησης. Αντιπολίτευση τώρα που είσαστε ακριβώς, που βρίσκεστε ως αντιπολίτευση? Τι εννοείται? Θέλω να πω ότι... Που αυτοπροσδιοριζόμαστε πολιτικά? Όχι, αυτό το έχουμε ξεκάνει ξεκάθαρο, φαντάζομαι πια. Μετά από τόσο μεγάλη συζήτηση, προφανώς, φαντάζομαι ότι έχει γίνει ξεκάθαρο. Θέλω να πω ότι μετά από ότι
διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, πού είμαστε? Αυτό που λένε το... οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνεται με τις δικές σας μετρήσεις, δικές σας πληροφορίες? Η ανωδική τάση του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς και εμείς έχουμε την ίδια και καλύτερη άποψη, γιατί η καλύτερη δημοσκόπηση είναι αυτή που γίνεται στην καθημερινή συζήτηση με την κοινωνία, με τα στελέχη μας. Εμείς ως Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου έχουμε μια συνεχή δράση, κινητικότητα, και όχι μόνο εντός του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και στην ενδοχώρα, και βλέπουμε μια μεγάλη επιστροφή και στελεχών και πολιτών και ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απογοητεύσει. Εγώ δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να σχολιάσει το εσωτερικό ενός άλλου κόμματος. Αυτά θα φανούν. Και προφανώς θα αποδειχθούν όλα αυτά που λέω και εγώ σήμερα, αλλά και οι δημοσκοπήσεις, στην επόμενη εκλογική μάχη, η οποία είναι αυτή των ευρωεκλογών, η οποία δεν αργεί ιδιαίτερα. Αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, το ΠΑΣΟΚ θα είναι ξεκάθαρη δεύτερη πολιτική δύναμη και θα καταγράψει αρκετά μεγάλη άνοδο σε σχέση με τις εκλογές του καλοκαιριού. Σε πόσους ευρωβουλευτές προσδοκάτε να εκλέξετε ως ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, το στόχος είναι ο αριθμός των ευρωβουλευτών. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να κάνει μια ξεκάθαρη άνοδο των ποσοστών του. Εγώ εκτιμώ ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πάνω από 15-16%. Αυτό δείχνουν και οι μετρήσεις, αλλά και αυτό που σας λέω προσλαμβάνουμε εμείς από την κινητικότητα που υπάρχει εντός του κόμματος. Και όχι μόνο για την κατάρρευση εντός εισαγωγικών του ΣΥΡΙΖΑ κάποιου άλλου κόμματος. Εμείς βλέπουμε ότι οι θέσεις, οι απόψεις, οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ πλέον πιάνουν τόπο στην κοινωνία, τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο. Τώρα, μιας και είπατε... Και ευτυχώς για αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι βλέπουμε πολλά θέματα τα οποία το ΠΑΣΟΚ ανοίγει στην πολιτική ατζέντα, η κυβέρνηση κάποια εξ αυτών τα παίρνει, τα προωθεί και προσπαθεί να βρει λύσεις. Όχι με τον τρόπο που εμείς λέμε, αλλά τουλάχιστον καταφέρουμε να φέρουμε στην πολιτική ατζέντα, στο δημόσιο διάλογο που τόσο έχει απαξιωθεί το τελευταίο διάστημα, τα πραγματικά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Όπως είναι η στεγαστική κρίση, που κάνουμε μια μεγάλη καμπάνια, όπως κάνουν το δημογραφικό που εμείς ανοίξαμε πρώτοι. Τώρα, για να κλείσουμε λίγο το θέμα των ευρωεκλογών, εσείς έχετε μπει στη διαδικασία της κατάρτισης των. Υπάρχουν, προφανώς, υπάρχουν έντονες διεργασίες, κάποια ονόματα έχουν κλείσει, κάποια όχι. Θα υπάρξει ένα αρκετά δυνατό ψηφοδέλτιο. Προκριματικά δεν κάνετε όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Προκριματικά δεν κάνουμε, όχι. Και θα υπάρξει και έντονη εκπροσώπηση από την Κρήτη και από τον ομό μας. Α, έδωσε ένα στίγμα. Κάνα όνομα, ξέρετε να μας πείτε. Ονόματα δεν μπορώ να ανακοινώσω ακόμα, θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Αλλά... Πάντως υπάρχει ενδιαφέρον από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση και είναι και πρόσωπα και στελέχη τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν μια τέτοια υποψηφιότητα. Γνωστά στην πολιτική. Θα μάθω, σταμάτα. Γνωστά, εννοείται στα ονόματα του Ηρακλείου, αρκετά γνωστά. Και από την κεντρική πολιτική μας έρχονται, από την αυτοδιοίκηση. Σας λέω, δεν έχει κλείσει ακόμα, δεν έχουν κλείσει ακόμα τα ονόματα. Υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει ενδιαφέρον, σίγουρα θα υπάρχουν και από την κεντρική πολιτική σκηνή και από το τοπικό επίπεδο. Okay. Θα ανακοινωθούν όλα στην ώρα τους. Προσπάθησες να λιέψεις. Κάτι έκανα. Είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε λίγο και το βασικό για μας, συγγνώμη, δεν είναι τα πρόσωπα. Εμείς αυτό που θέλουμε να φέρουμε στο προσκήνιο, όπως έλεγα και νωρίτερα, είναι ένας σοβαρός, αξιόπιστος δημόσιος διάλογος και μια αξιόπιστη αντιπολίτευση, η οποία τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε μπορέσει να κατατεθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό βλέπουμε, γι' αυτό βλέπουμε και την κατάρρευση του συγκεκριμένου κόμματος. Στόχος μας είναι να υπάρξει μια παραγωγή πολιτικής, να φέρουμε τα προβλήματα που είναι πάρα πολλά, τα καθημερινά προβλήματα του Έλληνα πολίτη στο προσκήνιο και να προτείνουμε ρεαλιστικές λύσεις. Τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να το υποστηρίξουν αυτά υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες μέρες του κατήχε και κατέχει ένα πολύ έμπειρο και πολύ δυναμικό και πολύ ποιοτικό πολιτικό προσωπικό που άλλα κόμματα, ακόμα και σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, δεν κατάφεραν ποτέ να έχουν. Λοιπόν, κύριε Αντωνόπουλε, πάμε λίγο και στα φλέγοντα, έτσι, θέματα που είναι και στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων και της κοινωνίας. Ακρίβεια, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σήμερα είχαμε και ανακοινώσεις. Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα μεγάλο ζήτημα και το ΠΑΣΟΚ έκανε και μια καμπάνια το προηγούμενο διάστημα για να αναδείξουμε αυτό το πρόβλημα και το πώς δροκανίζει ο πληθωρισμός στο εισόδημα του Έλληνα πολίτη. Και αυτό έρχεται και η ακρίβεια σε άμεση σύνδεση με αυτό που έλεγα νωρίτερα, με το στεγαστικό πρόβλημα. Γιατί σύμφωνα με μελέτες, η ισορρευτική αύξηση των ενοικίων την τελευταία τετραετία ήταν 50%. Κάτι που σημαίνει ότι το 72% των ενοικιαστών δαπανούν το 40% του εισοδήματός τους για τη στέγη. Άρα καταλαβαίνετε ότι με το 60% της αγοραστικής δυνατότητας του μισθού ενός νοικοκυριού με τέτοιες αυξημένες τιμές,
πόσο δύσκολη είναι η επιβίωση και πόσο δύσκολη είναι για νέες οικογένειες και νέα ζευγάρια να μπουν στη διαδικασία να κάνουν παιδιά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της χώρας που για μας είναι το δημογραφικό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη στήριξη και συγκεκριμένα μέτρα από την κυβέρνηση και όχι αυτά που βλέπουμε, να μπορέσει τα χρήματα τα οποία κερδίζει από τις αυξημένες τιμές μέσω του ΦΠΑ, γιατί είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα από τον προϋπολογισμό, αντί να τα διανύμει μέσω Market Pass και Dentist Pass και μέλη τέτοιων που για μένα δεν είναι και ορθό πολιτικό αυτά τα επιδόματα αυτής της μορφής, να μπορέσει να πάρει μέτρα που να στηρίξει με μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, να στηρίξει τις οικογένειες και τις νέες οικογένειες που τόσο έχουν ανάγκη. Και κουβέντα για το στεγαστικό που λέγατε προηγουμένως, εσείς έχετε ανοίξει μια ολόκληρη καμπάνια, έχετε τρέξει. Προφανώς, γιατί σας αναλύω, είναι ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί είναι σε άμεση σύνδεση με το δημογραφικό που σας έλεγα νωρίτερα και θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία δεν ξέρω για ποιους λόγους η κυβέρνηση οφείλει εμένει να μην τα παίρνει. Δηλαδή, μιλάμε για την κατάργηση της Golden Visa. Η Golden Visa που καλώς δόθηκε όταν δόθηκε για να στηρίξει την αγορά ακινήτων το προηγούμενο διάστημα, αλλά βλέπετε ότι πλέον έχει αντίθετα αποτελέσματα στην αγορά. Αντί να καταργήσει χθες την Golden Visa, συνεχίζει και παρατείνει αυτό το μέτρο γιατί κάποιοι ευνοούνται. Δεν παίρνει τους περιορισμούς στο Airbnb που κρατάει δεσμευμένα πόσα ακίνητα ανά την Ελλάδα. Εμείς δεν είμαστε κατά του Airbnb. Και είναι άλλο γιατί πολλές φορές γίνεται παρεξήγηση, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν στραφεί επαγγελματικά στην κατεύθυνση. Το να έχω εγώ ή εσείς την εξοχική μου κατοικία στην πλατφόρμα του Airbnb να τη μισθώνω και να έχω ένα έξτρα εισόδημα, συμφωνούμε απόλυτα. Περιορισμοί, εμείς τι λέμε, ότι μεγάλες ξένες εταιρείες, οι οποίες έχουν νοικιάσει 30 και 40 ολόκληρες πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας, που έχουν έδρα στο εξωτερικό, δεν μπορούν να στεγάζουν κόσμο, να παίρνουν τα χρήματα αυτά, να μην μπορούμε εμείς ως Έλληνες πολίτες να μισθώσουμε διαμερίσματα και τα χρήματα αυτά από έναν γερμανικό λογαριασμό ενός Γερμανού τουρίστα να φεύγουν κατευθείαν, να παίρνει η χώρα ένα 15% της φορολόγησης, να πηγαίνουν κατευθείαν σε μια Ολλανδική παράδειγμα τράπεζα που είναι τα συμφέροντα της εταιρείας. Αυτή είναι η αφέμαξη της ελληνικής περιουσίας και βλέπετε ότι τι αποτέλεσμα έχει. Να μπουν λοιπόν άμεσα μέτρα προστασίας στο Airbnb, να περιοριστεί αυτή η κατάσταση για να μπορέσουν να ανοίξουν τα ακίνητα και να μπορέσει να στεγαστεί ο Έλληνας πολίτης. Νομίζω είναι σαφές. Και ένα τεράστιο ζήτημα που ξανά το θέτουμε, εμείς το έχουμε ανοίξει πρώτη, θα έλεγα, ως νομαρχιακή του Πασόκ Ηρακλείου, είναι το άνοιγμα των σχέδιων πόλεων. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να υπάρξει τέτοια συσσωρευμένη δυναμική και να μην αφήνουμε να ανοίξουν τα σχέδια πόλης, το κεντρικό κράτος, η κυβέρνηση, να δώσει και τη χρηματοδότηση και όλες τις απαραίτητες ενέργειες στους δήμους, στις περιφέρειες, να ανοίξουμε τα σχέδια πόλης για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε φθηνή οικοδομήσιμη γη. Έτσι θα ανοίξουν, να γίνουν νέα σύγχρονα πόλεις, αντιπλημμυρικά έργα, για να μην υπάρχουν τα φαινόμενα των πλημμυρών, των πυρκαγιών, να γίνουν πράσινα, σύγχρονα, φιλικά προς το περιβάλλον και προς τον πολίτη. Άρα να ανοίξουν άμεσα τα σχέδια πόλης, να υπάρξει φθηνή οικοδομήσιμη γη, να μπορέσει ο κόσμος να αξιοποιήσει την περιουσία του και με αυτός ο οποίος σήμερα έχει μια μικρή οικοπαιδική έκταση, η οποία είναι χωράφι και την καλλιεργεί, παράδειγμα, να γίνει οικοπαιδική έκταση, να μπορέσει να χτίσει το σπίτι του με αξιοπρέπεια και να μπορέσουν να ανοίξουν τα διαθέσιμα προς ενοικίαση ακίνητα. Μάλιστα. Σε όλη τη χώρα. Ωραία. Λοιπόν, και δεν προλάβαμε να πούμε βέβαια και για τα 16 του μήνα που θα έχει έρθει εδώ, θα έχει ψηφιστεί το νομόφυλλο. Νομίζω είναι στις 15 η ψήφιση, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Τότε στις 16, 17, 18 κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.